είναι ένας μικρός θάνατος και έτσι μεγαλώνουμε. Με πολλούς μικρούς θανάτους από σχέσεις, από φιλίες, από γάμους, από πράγματα, κομμάτια της ζωής μας που τα αφήνουμε πίσω. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γιατί μας ευχαριστείς. Γιατί χαρά δικιά μας. Χαρά μας. Τόσο ωραίο σαλονάκι έτσι έχετε εδώ πέρα. Πού περίμενες και κιόλας μέχρι να έρθεις. Καταρχάς, θα σε μαλώσω. Γιατί όσο περιμέναμε έξω, κάπνισες. Τώρα γιατί τα λες όλα. Δεν πρέπει να στο γιατρό μου ότι το έχω μετριάσει πάρα πολύ και ότι καπνίζω σπανίως. Μπορεί να το σπανίω σήμερα. Δυστυχώς δεν έχω απαλλαγή, παιδιά, εντελώς από το καπνίσμα. Ναι, αλλά δεν πρέπει λίγο να το σκεφτείς σοβαρά. Τώρα δεν θέλω να κάνω ούτε να σε νουθετήσω, ούτε να σε κοίταξε, κρίνω. Το σκέφτομαι σοβαρά. Πιο πολύ για τους ανθρώπους που είναι κοντά μου και έτσι και νοιάζονται για μένα και αγωνιούν και δεν θέλουν να πάθω κάτι. Και σε κάρφωσα τώρα εγώ. Ναι, εντάξει, καλά κάνεις. Όμως για να έρχομαι σε δύσκολη θέση, δεν μπορεί, θα με χτυπήσει το φιλότιμο κάποια στιγμή, θα το πετάξω το τσιγάρο. Όταν είχε πάθει το επεισόδιο, συγγνώμη, με την καρδιά. Θυμάσαι πότε το είχε πάθει, πέρσι. Όχι, είναι τρία χρόνια τώρα. Είναι τρία χρόνια τώρα. Μια εβδομάδα διαφορά με τη μαμά μου. Είναι τρία χρόνια. Και για αυτό το δεν θέλω να σε φοβήσω, αλλά ήμασταν 9 στο θάλαμο, οι 6 δεν το είχαν βάλει στο στόμα τους. Δεν είναι καλό πράγμα να καπνίζεις, γιατί βρωμάνε τα χέρια σου, τα ρούχα σου, ενοχλείς τους γύρω σου. Είναι μια εξάρτηση τρομερή, γιατί όπου κι αν είσαι θα πρέπει να πριν έστειλα να μου βρουν έναν αναπτήρα, ας πούμε. Τώρα, από πού και ως πού να ψάχνω για αναπτήρα. έχεις χαρτάκια, έχεις καπνό, έχεις... Όλο αυτό είναι μια εξάρτηση. Δεν φοβήθηκες που... μετά. Μετά το επεισόδιο δεν είπες, δεν ξανακάνω, δεν πλησιάζω τσιγάρο, δεν πλησιάζω λιπαρά, δεν ξενυχτάω, δεν... Καλέ. Όχι. Ναι, δεν είμαι τέτοιος τύπος να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα για τον άνθρωπο είναι, απλά χρειάζεται ένα μέτρο. Ύστερα σου λέω, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι... Δηλαδή ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν κάπνιζαν και δεν είναι Συμφωνώ. Μαζί μας τώρα. δεν είναι καλό να τρως πολύ, δεν είναι καλό να πίνεις πολύ. Δεν είναι καλό να ξενυχτάς πολύ. Το έχεις το μέτρο εσύ. Εγώ το έχω, δεν ξέρω, από το σπίτι, έτσι γεννήθηκα. Ποτέ δεν έφτανα, ξέρεις, στα άκρα τα πράγματα. Ναι, ναι. Εντάξει, και πάντα θα έβγαινα με τους φίλους μου και ήταν και μόδα έτσι να καπνίζουμε και μάθαμε και καπνίζαμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο, ας πούμε, ποτέ δεν έχασα την αξιοπρέπειά μου. Πόσα πράγματα άλλαξες. Σου λέω, ένας λόγος που ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες για το θέμα σου είναι γιατί σου συνέβη μια εβδομάδα μετά τη μαμά μου. Ήταν περίοδος του Πάσχα. Οπότε έχεις πλήρη εικόνα. Ξέρω, είχα πάει και στο ίδιο νοσοκομείο, ήξερα στους γιατρούς. Κατάλαβες, το ζήσα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός εγώ. Γιατί Θεσσαλονίκη σου συνέβη. Ήμουν Θεσσαλονίκη, ήταν τελευταία παράσταση. Ναι. Μάλιστα ήταν τέλος Μαΐου. Θα τέλειωνα από τη Θεσσαλονίκη την παράσταση, θα έρχομαι στην Αθήνα και θα έφευγα να πηγαίνω διακοπές, να κουφονίσει καμιά που πηγαίνω έτσι αυτή την αρχή του Ιούνιου, μου αρέσει το Αιγαίο. Και γιατί έχει Γαλλία και είναι τέλειο. Και ήταν τελευταία παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Έμενα στο Μακεδονία, το θέατρο ήταν απέναντι. Ναι. Ξύπνησα, δεν ένιωθα καλά. Ας πούμε, έκανα ένα μπανάκι, πήγα. Μετά λέω, παιδιά, δεν τα βγάζω πέρα. Πρέπει να πάμε. Η Βλαβιανού έλεγε. Επώναγα, ναι. Δεν είχα διάθεση να δουλέψω, ξέρεις. Έχω παίξει με πυρετό. Έχω... Ναι. Δεν είμαι... Η Βλαβιανού έλεγε είναι ματιασμένος. Ξέρεις, μου καίγανε λιβάνια, μου βάζανε τέτοια. Παιδιά, δεν είμαι ματιασμένος. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι μάτι. Τελικά, ναι, ήταν κάτι τέτοιο. Ήμουν τυχερός, εν πάση περιπτώσει, γιατί μου έτυχε μαζί με πάρα πολύ κόσμο. Σε ένα τέταρτο είχε λήξει, δεν έπαθε ζημιά η καρδιά μου, δεν έγινε κάτι. Το είπα αυτό γιατί αν γινόταν μία μέρα μετά, εγώ θα ήμουν διακοπές, οπότε μάλλον θα έμενα εκεί πέρα στις διακοπούλες μου. Δεν θα με είχατε καλεσμένο σήμερα. Αλλάζει κάτι. Δηλαδή, στο αν θα με είχατε καλεσμένο, θα συνεχίζατε τη ζωή σας μια χαρά. Αν αλλάζει κάτι, δηλαδή το να βρίσκεσαι τόσο κοντά σε ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός, δεν αλλάζει τη φιλοσοφία σου. Πες το κανονικά, τι. Πας να πεθάνεις. Τη φιλοσοφία σου. Τη φιλοσοφία σου, δηλαδή, πια το βιώνεις. Δεν είναι θεωρητικό ότι. Νομίζω είναι μια μέρα θα πεθάνεις. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι και σε ποια φάση τη ζωή σου πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Θα σας εκμυστηρευτώ κάτι τώρα, θα εκμυστηρευτώ με τις κάμερες. Κάνε πως δεν υπάρχουν. Και με το 30% που κάνετε. Αλλά, κοίταξε, όταν ήμουνα τις στιγμές εκείνες, ένα τέταρτο που μπήκαμε μέσα για να μου περάσουν το στέντ, αυτό που περνάει και ανοίγει η αρτηρία, ήταν μια αρτηρία βουλωμένη, βούλωνε εδώ και 10 χρόνια, ξέρεις, και πούναγα και έβλεπα όλους, ήταν ταραγμένοι γύρω μου και προσπαθούσαν έτσι να με κάνουν να νιώσω καλά και να... Λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, θα τα καταφέρω, αλλά
Και στην περίπτωση, ρε παιδί μου, που δεν τα καταφέρεις, μπαίνει και αυτό το δίλημα, ναι. Σκέφτηκα, εντάξει, ξέρεις, έχει ζήσει 10 ζωές, είσαι πλήρης, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη ζωή μου. Γνώρισα έρωτα, γνώρισα αγάπη, έκανα τη δουλειά που μου άρεσε στη ζωή μου. Ένιωσα ότι πέτυχα σε αυτό το πράγμα και ο κόσμος με εμπιστεύτηκε και με αγάπησε και εγώ τον αγάπησα. Δεν πανικοβλήθηκε. Πάρα πολύ. Λέω, εντάξει, μια χαρά. Καθόλου. Μετά κάποια στιγμή, ξέρεις, κοίταξα το... Ήταν ένα ρολόι, το κοίταξα απέναντι. Και μου ήρθε στο μυαλό μου ο Δημήτρης. Όχι. Ναι, και λέω ότι, ξέρεις κάτι, θα λείψεις αυτόν. Καλό είναι να σηκωθείς να φύγεις από εδώ γρήγορα. Γιατί εσύ στα παλιά μας τα παπούτσια, αλλά είναι άλλοι άνθρωποι που σε χρειάζονται και πρέπει να έχεις δίπλα τους. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη λογική έχουν μπει και ενοχές μου για το κάπνισμα και το ότι προσπαθώ να μην παίρνω κιλά, προσπαθώ να αθλούμε κάπως. Να κερδίζω πιο πολύ χρόνο μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάω. Εγώ αυτό εννοώ, η φιλοσοφία της ζωής σου, να μην στεναχωριέσαι, να προσπαθώ, μην σε νοιάζει. Να προσπαθώ να... Κοίταξε, ούτως ή άλλως, δεν ήμουν ο άνθρωπος που, του άγχους και που έσκαγα και που... Όχι. Αυτό είναι στάση ζωής, έτσι ήμουν πάντα. Για τον Δημήτρη θα ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο χρόνο είναι τώρα, 10? Είναι 10. Α, ήταν 7 τότε. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι, δεν κάνει, μωρέ, ναι. Ναι. Πώς είστε με τον Δημήτρη? Πολύ καλά, κάνουμε παρέα, ζούμε μαζί, είναι 3 μέρες τη βδομάδα. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την Κατερίνα, είναι δίπλα τα σπίτια, πηγαίνει, έρχεται, όπου νιώθει αυτός βολικά, το μοιράζει. Ρωτήσατε κάποιον και σας είπε ότι αυτό είναι ασφαλέ. Μπερδεύετε. Κοίταξε, στην αρχή υπήρχε μια. Είναι προχωρημένο να έχει χωρίσει και το παιδί να μένει μισές μέρες. Ξέρεις, ήταν πολύ σημαντικό με την Κατερίνα, γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια και ήμασταν και πολλά χρόνια σχέση, 10 χρόνια. Βέβαια, όταν είδαμε ότι αποφασίσαμε ότι ξέρεις κάτι καλά θα ήταν να μένω πιο δίπλα, έπεσε όλο το focus μας ήταν στο παιδί, γιατί δεν έχουμε τίποτα πιο σημαντικό καταφέρει στη ζωή μας και δυο, το μόνο που καταφέραμε είναι αυτός. Οπότε είχαμε πάρα πολύ στο νου μας το πώς θα το διαχειριστούμε, είχαμε μιλήσει με ειδικούς και ευτυχώς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί ήταν και ένα παιδί το οποίο δεν έχει αδιέξοδο στο μυαλό του, έχει χιούμορ από 6 χρονών και 7 και μετά το διαχειριζόταν πάρα πολύ καλά. Βλέπει ότι έχουμε και καλή σχέση. Να σας πω και κάτι, τα παιδιά, ρε παιδί μου, δεν ενδιαφέρονται και τόσο για το αν η ερωτική ζωή των γονιών τους είναι μια εύρωστη, ας πούμε, ζωή, έτσι και δηλαδή μπορώ να σου πω και όλα σε αυτή την εικόνα του μπαμπά με τη μαμά στο κρεβάτι να κάνουν κάτι. Είσαι μικρός. Είναι και λίγο μπλιάχ, δεν θέλω ούτε να ακούω, εγώ δεν ήθελα να το σκέφτομαι καν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ τα παιδιά είναι να μιλάς καλά για τη μητέρα τους, να ακούνε τη μητέρα τους να μιλάει καλά για τον πατέρα τους και να σέβεται ένας τον άλλον για να του δείχνουν τον τρόπο πώς να προχωράει στη ζωή του και να νιώθει ασφαλής να είναι μαζί τους. Να μην λέει αμάν αυτοί θα με φάνε αν κάτσω εδώ μαζί τους καμιά ώρα. Οπότε δόξα τω Θεώ. Και πώς το συζητήσατε αυτό, γιατί συνήθως με τις μαμάδες μένουν τα παιδιά, έτσι. Ναι. Και πάνε στον μπαμπά τη Σαββατοκύριακα. Εσύ δεν είσαι μπαμπά Σαββατοκύριακο, είσαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν έχει σημασία. Ή δεν το χωρίζετε. Δεν ισχύει αυτό, μωρέ. Είναι μια παλιά αντίληψη ότι το παιδί πρέπει να είναι με τη μητέρα του. Όχι, το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο. Φυσικά. Καλά, επειδή έχετε καλές σχέσεις. Η ανάγκη έχει, εννοείται. Και σχέσεις τους και κακές να ήταν, το παιδί έχει ανάγκη και των δύο. Φυσικά. Το κακές σχέσεις είναι πρόβλημα εσένα και της γυναίκας σου. Ναι, δεν είναι του παιδιού. Ναι. Αλλά δεν υποχωρεί να το παίρνεις καθημερινά σου. Λέει, πάρε το Σαββατοκύριακο, όπως ορίζει. Τότε κάτι άλλο πρόβλημα έχουν αυτοί οι δύο, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να το λύσουν, να τρέξουν να τα λύσουν τα θέματα τους σε γιατρούς. Γενικά είσαι άνετος εσύ, δηλαδή φαντάζομαι ότι μπορεί να χώρισες τώρα με διαζύγιο, μάλλον δύο φορές. Ναι. Ή όταν χωρίς με τη σχέση σου είσαι τόσο cool, δηλαδή χωρίζεις πολιτισμένα, ομαλά, ωραία. Ναι, πάρα πολύ και έχω και πολύ καλή σχέση με όλες τις πρώην. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής μαζί τους. Ναι, καμιά φορά δεν φτάνει τώρα αυτό μόνο. Ειλικρινής είναι ότι όταν νιώθεις ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να είσαι εντάξει απέναντι στον άλλον, να το λες. Ναι, το πληγώνεις το ίδιο βέβαια. Είτε είσαι ειλικρινής, είτε είσαι ανηλικρινής. Θα πληγωθούμε. Και ποιος σου είπε εσένα ότι πληγώνεις πιο πολύ τον άλλον από ότι πληγώνεις εσύ, δηλαδή, γιατί εσύ δεν πληγώνεσαι. Έστω και αν αποφασίζεις, ξέρω εγώ, γνωρίζεις κάτι άλλο ή ερωτεύεσαι ή τρελαίνεσαι, μέσα σου όμως υπάρχει ένα τραύμα, ένας μικρός θάνατος και έτσι μεγαλώνουμε, με πολλούς μικρούς θανάτους, από σχέσεις, από φιλίες, από γάμους, από πράγματα, κομμάτια της ζωής μας που τα αφήνουμε πίσω. Να σου πω κάτι, έχεις τη φήμη, πώς το πω, ακούγεται και πολύ κλισέ και παλιωμοδίτικο, του γυναικά.
Ναι, και τη φήμη και τη χάρη. Είναι πολύ παλαιομοδιωτικό, ναι. Την έχει. Και τη φήμη και τη χάρη. Και τη φήμη. Ναι, υπήρχε, θυμάμαι από μικρό που λέγανε αυτό είναι. Γυναικά, εντάξει, όχι με την κακή έννοια. Τι ρε, παιδί μου. Και ακυζόντουσαν και λίγο που το λέγανε οι κυρίες έτσι στο σαλόνι. Αυτό είναι. Όχι, μωρέ, όχι. Σχεσάκια είμαι, σου λέω. Έχω κάνει δύο γάμους από 10 χρόνια. Κάνεις παρέα με τον Άλκη Κούρκουλο και τον Τόνι Δημητρίου, αυτή η κλασική τριάδα αντρών, υπάρχει ακόμη? Υπάρχει, υπάρχει, να έχουν την υγεία τους τα παιδιά. Πήγα μάλιστα και καμάρωσα και τον Άλκη στο θέατρο. Ναι, παίζουν το Art. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Τι λένε τρεις άντρες εργένιδες που βγαίνουν έξω, τι κάνουν? Αυτά που λέγανε από 14 χρονών. Ξέρεις, δεν έχουν εξελιχθεί και πολύ οι συζητήσεις τους. Ξέρεις εσύ. Καήκαμε, τα λέμε, τα αγόρια λένε ότι μεγαλώνουν μέχρι τα 12. Μετά παίρνουν μπόι, λένε. Και γιατί κάνετε 10 ώρες γύρισμα τόσο έχω εσένα? Τώρα μπαίνει σε θέματα γιατί περνάμε στην Ελλάδα κρίση. Είσαι από αυτούς όμως που δεν έχουν μείνει και ποτέ χωρίς δουλειά. Εγώ πάντα σε θυμάμαι να δουλεύεις. Ναι, εντάξει, μου αρέσει η δουλειά. Εντάξει, υπάρχουν και επαναλήψεις στην τηλεόραση. Λέω που ανοίξεις, κάπου θα πέσω πάνω σου. Ναι, μου αρέσει η δουλειά μου. Ναι, δόξα τω Θεώ. Είμαι δηλαδή μία τριανταριά χρόνια στη δουλειά. Πρέπει να έχω 30 τίτλους σύριαλ, πρέπει να τους έχω. Βάλει και τις επαναλήψεις. Με την Ηρώ Μανέ είχατε ξαναδουλέψει πριν από το σου έχω εσένα και μετά τα εγκλήματα? Είχατε ξαναβρεθεί? Την Ηρώ τη Μανέ. Στο θέατρο, νομίζω. Συναντηθήκαμε με τον Χρήστο τον Κατσιπαναγιώτη και με τον Καβουγιάννη, τότε και την Κωνσταντίνου, η Ηρώ Μανέ. Και είχαμε κάνει το θέατρο Αποθήκη. Μπράβο, την Αποθήκη ξεκίνησε. Όπου εκεί πέρα μείναμε 7 χρόνια. Σωστά. Κάναμε 3 έργα. Το Άγιος Βασίλης είναι και τη Λέρα. Όλα επιτυχίες. 2 χρόνια. 2-3 χρόνια το καθένα, ναι. Ναι. Δεθήκαμε πάρα πολύ με αυτή την παρέα. Και αυτή η παρέα ήταν που μπήκαμε στα εγκλήματα μετά και δεθήκαμε, ξέρεις, κάναμε και 2 χρόνια εγκλήματα που το μοιραστήκαμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και γελάσαμε πάρα πολύ με αυτή τη δουλειά. Τώρα που το βλέπεις επαναλήψεις, τι σκέφτεσαι? Περίμενε, μετά όμως. Αυτό έλεγα. Μετά τα εγκλήματα ξαναβρεθήκατε με την Ηρώ? Μετά είχαμε ξαναβρεθεί σε σύριαλ, αλλά τώρα ξαναβρεθήκαμε στην ουσία. Είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Και τι κάνετε σε τους φαντάρους, θυμάσαι παλιά που. Εντάξει, γελάμε. Γιατί συζητάμε τώρα, ξέρεις, για αυτά που λέγαμε πριν, τις εξετάσεις μας, τα φαρμακά. Α, ναι, αρχίζει το φάρμακα. Μετά τα 40 κάτι αρχίζει. Τι να πει κανείς. Εσύ βλέπεις επαναλήψεις. Για τα ζώδια. Που είσαι με μακρύ μαλλί. Ωραίος. Ο ίδιος με ένα. Ωραίος, ναι. Ναι, έχω περάσει όλες τις φάσεις. Και με μακρύ μαλλί και με μουσ και με μουστάκι και εγώ με κοντό μαλλί. Να συγκεκριμένα στα εγκλήματα παρακολουθώ μέσα σε 2 χρόνια, με 2 σεζόν, είμαι σε όλες τις δυνατές εμφανίσεις που μπορεί να κάνει κανείς. Με μαλλί μακρύ, με κοντό μαλλί. Ναι, μουστάκι δεν σε θυμάμαι ποτέ. Σου πάει? Αρέσει τις γυναίκες το μουστάκι? Τσιμπάει λίγο. Τσιμπάει. Το έχεις τσεκάρει δηλαδή? Όχι. Και τι είναι τώρα το σουξέ, αυτό που έχει λοιπόν στις γυναίκες που έχει, λες εσύ? Έχει, ναι, το λέγαμε, ναι, και το πάνω στο γραφείο. Για... Όχι για περίεργο λόγο, δεν θα ακούσει περίεργο. Καλά, να είναι καλά τα κορίτσια. Έχεις επιτυχία στις γυναίκες. Γενικά τις αγαπάω τις γυναίκες. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με πάρα πολλές γυναίκες. Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια ανάμεσα σε πατρών, σε γυναίκες. Έραβες. Όχι, βρε αγάπη μου, η μάνα μου ήταν μοδίστρα. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ μπορεί να σου λέει και μπορεί να είμαι 5 χρονών παιδάκι, γράψε με το στρίφωμα. Όχι. Αλλά πέρασε, θέλω να σου πω για τις γυναίκες, ότι πέρασε σε ένα σπίτι. Γιατί τότε δεν υπήρχαν μπουτίκ και. Η γυναίκα μαζευόντουσαν οι γυναίκες στο σπίτι της αυτή που ήξερε να ράβει, ας πούμε, της μοδίστρας. Τα απογεύματά τους, φτιάχνανε καφέ και ανοίγανε το Μπούρντα ή διάφορα περιοδικά της εποχής εκείνης. Την πρακτική γυναίκα. Ναι, και διαλέγανε τι θα φορέσουν. Ναι. Και ραβόντουσαν. Και εγώ, ξέρεις, άκουγα όλες τις συζητήσεις τους, έτσι όπως αλλάζανε, τα κομπινεζόν τους, τα εσωρουχά τους, τα μαλλιά τους, που όπως λάμπανε και... Οι συζητήσεις που κάνανε, τις αγάπησα τις γυναίκες πολύ. Σαν ελληνική ταινία ακούγεσαι, ναι. Σαν... ναι. Κάμια Σούζη δεν είχατε? Σούζη και τρως και ψεύδεσαι. Είχαμε όλες, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες υπήρχαν, σου όλα λέω. Όλα αυτά στη Ζάκυνθο, ναι. Υπήρχε η Χίρα που έπαιζε, ας πούμε, υπήρχε η Παρθενόπη, υπήρχε η Κυρία η Κουτσομπόλα, υπήρχε η Παχιά που ήθελε να δείχνει αδύνατη, τα κουτσομπολιά, όλο αυτό που η χαρά της γυναικείας παρέας. Ναι, ναι. Οι δύο γάμοι είναι απόδειξη αυτού. Ότι δηλαδή, αγαπάνε τις γυναίκες. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, δηλαδή, ναι. Ξέρεις, οι άνθρωποι που παντρεύονται και άσχετα που χωρίζουν, ναι, είναι αισιόδοξοι, σκέφτονται με ελευθερότητα το γάμο. Και φοβούνται τη δέσμευση. Ναι. Μπορούσα να τις φροντίζω, τα κορίτσια να φροντίζω, να νοιάζομαι για αυτά, να τα κάνω παρέα, να μοιράζομαι μαζί τους τους προβληματισμούς τους. Να είμαι τρυφερός. Αρέσει και φίλος εκτός από σύντροφος. Ναι, και γι' αυτό σου λέω, έκανα και για να αντέχεις να κάτσεις 7 χρόνια με μια γυναίκα, 10 χρόνια με μια γυναίκα, πάει να πει της αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ δεν είχα θέμα ποτέ. Και μετά γιατί σου φεύγει?
με τα χρόνια γιατί σου φεύγει. Εντάξει, ολοκληρώνεις νομίζω και κάποια πράγματα στη ζωή σου. Γιατί με τους φίλους μας δεν ολοκληρώνουμε και με τις ερωτικές σχέσεις. Ποιος το είπε ότι δεν. Εντάξει. Γιατί το λες ότι δεν ολοκληρώνουμε. Δεν ξέρω. Είναι και άλλα πράγματα. Έχεις τις ίδιες παρέες με αυτές που είχες, ας πούμε, 22 χρόνια. Άλλες παρέες και άλλο κολλητή. Και οι κολλητοί σου ακόμα τους βλέπεις, ας πούμε, κάθε μέρα όπως τους έβλεπες όταν ήσουν 25 χρονών. Εγώ δηλαδή τα παιδιά που τα αγαπάω, που είμαστε φίλοι και τέτοια, μπορώ να κάνω και ένα μήνα. Είναι η δουλειά μας τέτοια η ζωή μας. Ναι, δεν είναι γιατί δεν τους αγαπάμε πια ή δεν νοιαζόμαστε για αυτούς. Δεν γίνεται. Είναι η ζωή μας έτσι. Εγώ θα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αισθάνεσαι ότι μεγαλώνεις. Και αν ναι, πού το βλέπεις, εσένα, στους γύρω σου, στους φίλους σου. Αν αισθάνεσαι. Δεν αισθάνομαι να σου πω ότι μεγαλώνει ιδιαιτέρως. Δεν το έχω αισθανθεί αυτό να σου πω. Γιατί έχεις και ένα παιδί που είναι 10 χρονών, ρε παιδί μου. Δεν έχω αισθανθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι αχ, τι θα κάνω τώρα, μεγαλώνω. Δεν έχω άγχος με την εμφάνισή μου, με το δέρμα μου. Με το... Εντάξει, τα μαλλιά μου ασπρίζουν, είναι φυσιολογικό να ασπρίσουν τα μαλλιά μου. Μια χαρά είμαι, θα ζήσω όλες μου τις ηλικίες, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Δεν σε έχει πιάσει καμία κρίση ηλικίας. Όχι, καμία απολύτως. Μπράβο, χαίρομαι. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είστε ταλαιπωρήσαμε. Ευχαριστώ, παιδιά μου, καθόλου. Αλήθεια σας λέω, πέρασα πάρα πολύ ωραία.